Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου, με την οποία θα σχολιάσουμε τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, όπως είναι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, αλλά και θέματα τοπικού περιεχομένου, όπως είναι η ίδρυση σχολής Αστιφυλάκων στην Καστοριά και το αρδευτικό του Γέρμα. Καλησπέρα κυρία Αντωνίου. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Σας ευχαριστώ θερμά που για μια ακόμα φορά μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές και να μεταφέρουμε και σημαντικά ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, αλλά και την κεντρική πολιτική επικαιρότητα που μετά τις ευρωεκλογές, που τα είπαμε τη Δευτέρα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση του ανασχηματισμού σε ζητήματα που, όπως κρίνει ο Πρωθυπουργός, λάβαμε ιδιαίτερα μηνύματα και μέσα από την κάλπη, αλλά και είχαν αυτό, έτσι ώστε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις και να είμαστε πιο ωφέλιμοι. Γιατί το μήνυμα των ευρωεκλογών ήταν ναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με σημαντικό διαφορά από τα δύο άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος και της Ελλάζωνος. Δηλαδή το άθροισμα των δύο κομμάτων δεν φτάνει το ποσοστό που πήραμε στις ευρωεκλογές, αλλά αυτό σημαίνει ότι επίσης ότι αρκετοί ψηφοφόροι μας, πάρα πολλοί κόσμος, απήχε και δεν πήγε να ψηφίσει, δίνοντας ένα μήνυμα. Ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και να προχωρήσουμε σε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό στις προηγούμενες εκλογές στις εθνικές, και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο ψηφιστήκαμε για να εφαρμόσουμε. Πάνω σε εκεί και βλέποντας προφανώς και κάνοντας την αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προφανώς είχαμε μια υστέρηση, που προφανώς έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, είχαμε την ανακοίνωση την Παρασκευή του ανασχηματισμού, αλλά το πιο σημαντικό για μένα της Παρασκευής ήταν η υπογραφή του αρδευτικού δικτύου της Γέρμας, ένα έργο που θυμάμαι όταν πρωτοανέλαβα, κυρία Κοσμίδου, ως βουλευτής του νομού, επειδή είχαμε υλοποιήσει με την νομαρχία, όταν ήμουν στην Ομαρχία Γενική Γραμματέας, το φράγμα τότε της Γέρμας, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, χρειαζόταν οπωσδήποτε τα παράλληλα έργα αναδασμού που γίνανε σε δύο φάσεις. Θυμάμαι 12 με 14, όταν επίσημα κυβερνητική βουλευτής, τρέξαμε και υλοποιήσαμε ένα μέρος τα παράλληλα έργα αναδασμού με ένα προϋπολογισμό γύρω στο 1.800.000. Και μετέπειτα ξεκινήσαμε τη διαδικασία της μελέτης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη του αρδευτικού, μέχρι να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να ενταχθεί και να έχουμε να γίνει η δημοπρασία. Ξέρετε τώρα στα έργα αυτά που είναι προϋπολογισμού 4.200.000 νομίζω. Υπήρξε ενστάσεις, τα ξέρετε αυτά που δυστυχώς, η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία, αλλά εντάξει και η διαφάνεια, γιατί ναι μεν, θα πρέπει να είμαστε και σαν Υπουργεία και σαν δημόσιος φορείς διαφανείς, έτσι ώστε να δικαιούται ο καθένας να ενίσταται για κάποια απόφαση που προφανώς μπορεί να πήρε. Τέλος πάντων, είχαμε μια ολιγορία, είχαμε μια καθυστέρηση με στις απανωτές συναντήσεις που είχαμε στο Υπουργείο Υποδομών και με τον Νίκο Νταχιάο, αλλά και με τον κύριο Σταϊκούρα, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Χρήστο. Τελικά καταφέραμε την Παρασκευή να υπογράψουμε την σύμβαση και την υλοποίηση σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε στον εκπρόσωπο του αναδόχου: όπως το γράφουμε, σε 2 χρόνια θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Κανονίστε, είχαμε τις ολιγορίες, τις καθυστερήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Έδωσε τελεσίγραφο ο κύριος Σταϊκούρας, δηλαδή. Ο κύριος Σταϊκούρας έδωσε τελεσίγραφο σε 2 χρόνια να έχουμε υλοποιήσει αυτό το μεγάλο, το σημαντικό έργο για την περιοχή μας, που θα αρδεύσει 3.257, νομίζω, στρέμματα, δεν είμαι σίγουρη τον αριθμό, αλλά είναι γύρω μια μεγάλη έκταση και έτσι ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο έργο που ξεκίνησε όταν ήμασταν στην Ομαρχία Καστοριάς, με το φράγμα της Γέρμας. Μετέπειτα την περίοδο 12-14, που δύσκολη περίοδο, θυμάστε τότε, είχαμε μπει σε μνημόνια, υπήρχαν πολύ σημαντικά προβλήματα, σταμάτησαν, καταλαβαίνετε, όλα τα έργα ήταν σε μια κατάσταση, καταφέραμε να κάνουμε τα παράλληλα έργα αναδασμού της Γέρμας σε 2 φάσεις και μετά τώρα έρχεται η ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, του αρδευτικού της Γέρμας, το οποίο θα δώσει στους αγρότες της περιοχής μας τη δυνατότητα να έχουν αρδεύσιμη γη
και να μπορέσουν να έχουν ακόμα καλύτερη παραγωγή προϊόντων, των ποιοτικών προϊόντων αγροτικών που έχουμε στην Καστοριά. Πολύ σημαντικό τα 2 χρόνια που είπατε, κυρία Αντωνίου, για την ολοκλήρωση του έργου, που ήταν και προς τον ανάδοχο μια επισήμανση από τον κύριο Σταϊκούρα. Από τον Υπουργό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός οικονομικός πυλώνας για την περιοχή. Για όλη την Ελλάδα και όπως πολύ σωστά είπε, θυμάμαι, η Σοφία Βούλτεψη. Αν δεν δουλέψει η επαρχία τα αγροτικά προϊόντα, εμείς δεν θα έχουμε να φάμε στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και εκεί έγινε και προφανώς η αλλαγή και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλω να πω, που ανέλαβε ο Κώστας Τσιάρας, επίσης παλιός συναγωνιστής και φίλος πολλά χρόνια ο κύριος Τσιάρας, που προέρχεται από τον κάμπο της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας και που και ο ίδιος έχει μια γνώση πάνω σε ζητήματα που άπτονται του αγροτικού τομέα, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει, μια που και ο ίδιος έχει μια, είναι Θεσσαλός βουλευτής πολλά χρόνια, όπως ο Σιάρας, να και ο κύριος Κέλλας και ο κύριος Σταμενής που παρέμεινε, έτσι ώστε να τρέξουμε θέματα του αγροτικού τομέα, κάτι που χρειάζεται και που είδαμε ότι τη φετινή χρονιά είχαμε πάρα πολύ και λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και λόγω των φαινομένων της νέας ΚΑΠ, των αλλαγών που προκύπτουν από τη νέα ΚΑΠ, που είναι πολύ σημαντικές τώρα να τις δούμε στο επόμενο διάστημα μετά τις ευρωεκλογές, μια που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που εντάσσονται οι 7 βουλευτές, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα κινητοποιήσουν το ζήτημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε τα ζητήματα της νέας ΚΑΠ. Αλλά και εύχομαι σε όλους τους νέους υπουργούς και υφυπουργούς που ορκίστηκαν την Παρασκευή να πετύχουν τους στόχους που έχουμε βάλει ως κυβέρνηση. Και εννοείται θα συνεχιστεί η συνεργασία της τοπική βουλευτού με τον Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Αντωνίου, προεκλογικά τουλάχιστον. Βεβαίως. Και όχι μόνο, αλλά πιο έντονα προεκλογικά το είδαμε. Σχεδόν όλοι οι υπουργοί πέρασαν από την Καστοριά. Και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όχι με τέτοια συχνότητα, για να τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Ελπίζουμε αυτές οι συχνές επισκέψεις. Μα και εγώ είμαι συνεχώς σε συναντήσεις στα Υπουργεία, κυρία Κοσμίδου. Γιατί αν δεν πας να πιέσεις, όπως έλεγε η μητέρα μου, αν δεν κλάψεις το μωρό δεν το δίνει η μαμά να φάει. Άρα είμαι συνεχώς στο κλάμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε και οι υπουργοί να έρθουν από κοντά να δουν κάποια δεδομένα στον τόπο μας, να έχουν οι ίδιοι άποψη περί των πραγμάτων, αλλά και να πιέσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Καστοριά υφίσταται ένα διπλό πλήγμα. Το ξέρουμε, το βιώνουμε όλοι, το ζούμε, το ακούω κάθε μέρα στο γραφείο μου από πολίτες που εν αγωνίως ψάχνουν για δουλειές, που χάνονται θέσεις εργασίας στη Γούνα λόγω της πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, που χάνονται θέσεις που υπήρχαν γενικά στη Δυτική Μακεδονία μέσω της απολιγνητοποίησης. Άρα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα αυτό το σχέδιο που έχουμε βάλει μπρος ως κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, έτσι ώστε να έρθουν επενδυτές και στην Κοζάνη και στην Καστοριά και στα Γραβενά και στη Φλόρινα, να έρθουν νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να αφήνουμε και εκείνον τον κλάδο της Γνωπίας που πολλά χρόνια στήριξε την οικονομία του τόπου μας και να, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τελειώνουν οι αναστολές. Ήδη είμαι σε επαφές με τα Υπουργεία προκειμένου μέχρι να φτιάξουμε το τοπικό ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανεργία, το οποίο έχω στείλει εδώ και περίπου ένα μήνα τις προτάσεις των φορέων όλου του νομού. Ζήτησα εγγράφους από όλους τους φορείς του νομού, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, εργατικά κέντρα, επιμελητήρια, φορείς, ξενοδόχους, όλους τους φορείς του νομού. Ζήτησα τις προτάσεις τους. Τις έχω καταθέσει ήδη στον διοικητή της ΔΥΠΟ και στον υποδιοικητή τον κύριο Καραχάλιο, που έχει την αρμοδιότητα του τοπικού ολοκληρωμένου της Καστοριάς, έτσι ώστε ένα κονδύλιο που είχαμε κανονίσει να έρθει για να κουμπώσει στις ανάγκες της ανεργίας της Καστοριάς, να μπορέσει να γίνει πράξη. Για τη Γούνα, ταυτόχρονα, πάντως... ταυτόχρονα προσπαθώ να συνεχίσω τη διαδικασία των αναστολών των εργαζομένων
για λίγο ακόμα διάστημα, μέχρι να ξαρχίζει να τρέχει το πρόγραμμα της ανεργίας. Mm-hmm. Η προσπάθεια γίνεται καθημερινά σε όλα τα υπουργεία. Και σε συναντήσεις που κάνω σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και σε συναντήσεις που κάνω συνεχώς στα υπουργεία για το καλό του τόπου, για την Καστοριά μας. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, εγώ θα σταθώ λίγο στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ. Ξέρετε, πολλοί δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμα ναι, με την νέα του ονομασία. Μια πολύ έξυπνη αλλαγή ονόματος, για να είμαστε και ειλικρινείς, ότι χρειαζόταν, κύριε Κοσμίδη. Πολλά χρόνια ξέραμε οργανισμός απασχόλησης, τώρα ναι. Ναι, ήταν για τους ανέργους, τώρα είναι για την απασχόληση. Είσαι, γιατί ξέρετε, ναι, κάποιες λέξεις έχουν πολύ αρνητική χρειά και αρνητικό πρόσημο, οπότε καλό είναι να προβάλλουμε και το θετικό του πράγματος. Γιατί δεν είπανε πάρα πολύ σημαντικό, όντως, κυρία Αντωνίου, και νομίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό μαζεύετε τις προτάσεις για να τις καταθέσετε. Και τις χρειαζόμαστε όντως. Είναι τα προγράμματα τα οποία θα έρθουν, θα δώσουν μια ανάσα. Το θέμα είναι να λυθεί και οριστικά το πρόβλημα. Αλλά προς το παρόν, ας πάρουμε αυτές τις ανάσες. Είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα το κομμάτι της ανεργίας. Mm. Ήδη βλέπουμε κάποια θετικά βήματα στο κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Mm-hmm. Που είναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε το τελευταίο διάστημα στο τουριστικό προϊόν της χώρας με εναλλακτικές μορφές, κάτι που ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση, οφείλω να πω, θεσμοθετώντας τις θεματικές, θυμάμαι και όλα η υφυπουργός τότε, η κυρία Ζαχαράκη, είχε την πρωτοβουλία να φέρει το νομοσχέδιο για να θεσμοθετήσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πέρα από το ήλιος θάλασσα που ξέραμε παραδοσιακά στον τόπο μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση αύξηση του τουρισμού, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές και την κουλτούρα του τουρισμού, όπως το λέω παντού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να αυξήσουμε το κομμάτι του τουρισμού στην Καστοριά μας. Παραδείγματος χάρη, σήμερα που είχαμε την συνάντηση πολύ σωστά το πρωί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε κάνει μια συνάντηση, πρώτη συνάντηση πριν το Πάσχα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, μετά από συνεννόηση που είχα κάνει τηλεφωνικά με τον Υπουργό για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε μια σχολή αστυφυλάκων στην Καστοριά. Έγινε το ραντεβού, συγκροτημένοι όλοι μαζί, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, Επιμελητήριο, Πρόεδρος Επιμελητηρίου, εγώ, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, του εξηγήσαμε ποια είναι τα δεδομένα, τι μπορούμε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως περιοχή να βοηθήσουμε στο να γίνει αυτό το πράγμα. Έγιναν τη Μεγάλη Δευτέρα, θυμάμαι, κατευθείαν ήρθε κλιμάκιο από την Ελλάς προκειμένου να δούνε το κτίριο του επιμελητηρίου, το πρώην ΔΥΚΑ, το κτίριο που έχουμε, το οποίο είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Σε 12. Ναι, ακριβώς, πολλά χρόνια που παραμένει ανενεργό μετά από με το εκθετήριο, όταν έγινε το νέο εκθετήριο της Γούνας. Αυτό παροπλίστηκε, θα έλεγα, αρκετά, το οποίο όμως μένει και χαλάει, οπότε θα είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτό να το ξαναφτιάξουμε και να το κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία σχολή, έτσι ώστε να φιλοξενούμε 400 τουλάχιστον άτομα για 3 χρόνια στην περιοχή μας, και αυτό να ανανεώνεται και να δούμε και μετέπειτα επέκταση. Έτσι είχαμε σήμερα στην περιφέρεια μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, την ΆΝΚΟ, τους φορείς, τα βήματα, έτσι ώστε να έχουμε το σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα, τι απαιτείται, οι αλλαγές χρήσης γης, οι διαδικασίες για κάποιες νομιμοποιήσεις, διάφορα τεχνικά ζητήματα, να μην μπλέξω τον κόσμο σε αυτά, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική φορείς, στην υλοποίηση αυτού του project. Είμαστε σε καλό δρόμο, κυρία Αντωνίου, για την υλοποίηση του project? Νομίζω είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο. Φυσικά δεν είναι, γιατί ένα κτίριο το οποίο υπάρχει και το οποίο έχει διάφορα, την παλαιότητα έχει γίνει για άλλο σκοπό, πρέπει να αλλάξουμε χρήσεις, είναι κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία μπορεί στον καθένα να φαίνονται εύκολα, αλλά πρέπει
να τα δούμε γρήγορα και με επιμέρους με τους κατάλληλους ανθρώπους. Εγώ θα έχω την εβδομάδα και με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας μία συνάντηση, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα το κομμάτι των χρήσεων γης για να μπορέσει να πούμε ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μια τέτοια σχολή. Γιατί αν δεν έχουμε τη δυνατότητα, τη συζητάμε. Έτσι, άρα ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση. Με τα δεδομένα από τη βάση, προκειμένου να αποδείξουμε στο Υπουργείο ότι όλοι μαζί, συντονισμένοι, Περιφερειάρχης, ο κ. Μαντίδης, ο κ. Δήμαρχος, το Επιμελητήριο, είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε γρήγορα όλες τις διαδικασίες για να γίνει οι απαραίτητες και να παρουσιάσουμε στο Υπουργείο το δικό μας θέλω και τις δικές μας δυνατότητες για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θα έρθει στην Καστοριά, κυρία Αντωνίου, γιατί τα λέγαμε. Εννοείται, μόλις τα ετοιμάσουμε όλα αυτά, νομίζω θα πρέπει να έρθει μετά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Το βασικό είναι να υπάρχει στήριξη από το κεντρικό κράτος, κυρία Αντωνίου, σε κάθε εγχείρημα. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Κάποια πράγματα φαίνονται, κυρία Κοσμίδου. Όταν κάναμε τη συνάντηση πολύ γρήγορα, όταν δηλαδή ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Οθωμάτων Αναστασίου ότι έγινε μια πρώτη κουβέντα. Σε μια συνάντηση. Επικοινώνησα κατευθείαν με τον Υπουργό, του λέω: ακούστηκε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Πού, Μαρία, του βρήκα αυτό. Έγινε μια πολύ γρήγορη διαδικασία και φάνηκε ότι αμέσως κλείστηκε το ραντεβού και αμέσως στάλθηκαν το επιτελείο της Ελλάς προκειμένου να δούνε το συγκεκριμένο κτίριο και να δούμε τις δυνατότητες και πόσο γρήγορα μπορούμε εμείς όλοι οι φορείς. Και αυτό αποδεικνύουμε με τη σημερινή συνάντηση, ότι είμαστε εστιασμένοι σε ένα καλό σκοπό. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Νομίζω όμως ότι και ο Υπουργός έδειξε αμέσως ότι τον ενδιαφέρει και ότι το έχει βάλει κατά νου τουλάχιστον και σιγά σιγά θα αναρθεί και στην Καστοριά να μας το ανακοινώσει. Ξέρετε τι εντοπίζω, κυρία Αντωνίου, όσον αφορά τη σχολεία στη Φυλιάκων και ως εξωτερικός παρατηρητής, ομολογώ ότι μου αρέσει. Είναι ότι βλέπω μια συνεργασία από όλους. Κανείς δεν τρέχει για τις δάφνες. Δηλαδή, πριν από λίγο είπατε, σε ένα δημοτικό συμβούλιο της Καστοριάς, το είπε ο Θωμάς Αναστασίου. Δεν βγαίνετε σαν μερικούς να πείτε εγώ. Βλέπω αυτή τη συνεργασία. Τα βλέπω αυτή την ομαδικότητα. Όλοι αυτοί που. Εγώ τουλάχιστον, κυρία Κοσμίδου, πολύ σωστά. Εγώ πολιτεύομαι με τη λογική όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι για τον τόπο μας. Τα έργα δεν έχουν ονόματα επώνυμο. Το αρδευτικό της Γέρμας δεν έχει ονόματα επώνυμο. Ούτε το φράγμα Νεστορίου έχει ονόματα επώνυμο. Σίγουρα η σύλληψη της ιδέας, οφείλω να πω, ας πούμε, τη σύραγγα της κλεισούρας, ένα έργο που πολλά χρόνια περιμέναμε. Η σύλληψη της αρχικής ιδέας είχε γίνει από τον Κώστα Σημοφορίδη. Αλλά κάποιοι άλλοι υπόλοιποι, ο Κώστας Ολιάντσης, άλλοι πολιτικοί παράγοντες τρέξαν ώστε να οριμάσουν, να γίνουν μελέτες. Ο κ. Κασαπίδης στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή με τους συνεργάτες φρόντισε να βρεθεί η χρηματοδότηση. Ο Ζήσης, ο Τζικαλάγιας το πίεζε. Εγώ το πίεζα. Δεν είχε ονοματεπώνυμο κανένα έργο. Όλοι μαζί για το, για το καλό του τόπου μας. Θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την οτροπία, κύριε Κοσμίδου. Νομίζω ο κόσμος έχει κουραστεί να λέει ο καθένας ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Όχι. Να προσπαθούμε όλοι για το καλό του τόπου μας και νομίζω ότι ο θυμόσοφος λαός κρίνει πάντα στις εκλογές και δίνει το μήνυμά του. Και νομίζω αυτό θέλει και ο κόσμος. Δεν αντέχει άλλη διχόνοια, δεν αντέχει άλλο αυτό να βάζω εμένα μπροστά για να εκπληρώσω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες. Θέλω να πω εγώ και μου δίνετε και μια πολύ ωραία πάσα, κύριε Κοσμίδου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνεργαζόμαστε σε αυτό το project και τον Γιώργο τον Αμαντίδη που μόλις μίλησα Δευτέρα, κάλεσε τη σύσκεψη. Και τον Δήμαρχο που ήταν εκεί με τον Αντιδήμαρχο των Αρμόδιων των Τεχνικών που έχει το κομμάτι από όλα τα δομικά θέματα του Δήμου για την αλλαγή της χρήσης που ήταν εκεί ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο μαζί και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου που άμεσα αποδέχτηκε και δεν είχε και το νομικό σύμβουλο, τη νομική σύμβουλο του Επιμελητηρίου προκειμένου να δούμε νομικά ζητήματα αλλά και την ΑΝΚΟ και όλοι που ήταν εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών και ο κύριος Σαββόπουλος που ήταν παρόν στη συνάντηση και τον ενδιαφέρει και αυτόν ως αντιπεριφερειάρχη. Όλοι λοιπόν ενωμένοι να κάνουμε κάτι καλό στον τόπο μας. Αυτό νομίζω ότι και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά που όλοι μαζί γιατί είναι η ισχύ συνήθι ενώση. Έτσι, όταν είμαστε ενωμένοι νομίζω μπορούμε να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχουν
και διαφορετικές προτεραιότητες από κάποιους, mm-hmm. θεμητές. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του. Έτσι. Αρκεί να το βάλει το λιθαράκι του, κύριε Κοσμίδου. Έτσι, η αρχή είναι να βάλει το λιθαράκι παντός. Οπότε, κυρία Αντωνία, τον ίδιο ζήλο θα δείξετε όλοι μαζί για φράγμαν ιστορίου. Εννοείται. Εδώ και θέλω, αν σας δοθεί δυνατότητα, επειδή ήμουνα την Παρασκευή στο Υπουργείο Υποδομών, που κάναμε όλοι δηλώσεις, ξεκινώντας από τον Υπουργό για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και τον Υφυπουργό, αλλά και το Γενικό Διευθυντή, να ανατρέξετε να βρείτε το βίντεο του Υπουργείου Υποδομών, στο οποίο κάνουν αναφορά όλοι, και ο Γενικός Διευθυντής που έκανα συνάντηση εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, το Υποδομών, για το φράγμα ιστορίου. Και οφείλω να πω ότι αυτή τη εβδομάδα περιμένω νεότερα όσον αφορά την εκαθάριση της προηγούμενης εργολαβίας, τι θα μας βγάλει, σε ποσό, έτσι ώστε να δούμε τα επόμενα βήματα. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός μας όταν πήγαμε τέλος Ιανουαρίου στον Υπουργό Υποδομών, του Χρήστο Σέκουρα, που παραμένει και είναι σημαντικό το ότι είναι στο ίδιο Υπουργείο, γιατί γνωρίζει το ζήτημα, αλλά και ο Νίκος Οταχιάος κάνει αναφορά στην προσπάθεια που πρέπει από εδώ και πέρα να βάλουμε, έτσι ώστε να ξεκινήσει το φράγμα Νεστορίου και φυσικά το αρδευτικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το έργο, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε αρδευτικό δίκτυο των 70.000 τρεμάτων και φράγμα μπορεί να φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ, αλλά παρόλα αυτά αυτό που λέω και διαμήνυσα προς τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, είναι σταδιακά μπορούμε να πάμε το φράγμα, ολοκλήρωση του φράγματος και σταδιακά να κάνουμε κομμάτι και το αρδευτικό δίκτυο. Και αεροδρόμιο, κυρία Αντωνία, τώρα που σας έχω εύκαιρη, όλα όσα θέλει και ο Καστοριανός λαός, εγώ θα σας τα μεταφέρω. Βεβαίως, γιατί εγώ θα έλεγα πέρα από το αεροδρόμιο, κυρία Κοσμίδου, ήδη βλέπουμε τα πρώτες πτήσεις υδροπλάνων. Η Καστοριά θα πρέπει να βάλουμε μπρος, και επειδή ξέρω και την εταιρεία που ασχολείται με τα υδροπλάνα, που κάνα τις πρώτες πτήσεις τώρα, αν είδατε, έπαιξε και πανελλαδικά, θα πρέπει ίσως να βάλουμε και αυτό σιγά σιγά στο τραπέζι, mm-hmm. να δημιουργήσουμε στη λίμνη της Καστοριάς τις απαραίτητες, που δεν είναι, από ό,τι θυμάμαι δεν είναι και πολύ δαπανηρό το να γίνει αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δεχόμαστε και τουρισμό μέσω υδροπλάνων. Ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Καστοριά, κυρία Αντωνία, γιατί πραγματικά. Αυτό, φαντάζει, θα φέρει και άλλη οικονομική δυνατότητα τουριστικό κόσμο. Κόσμο που αναζητά το βουνό, που αναζητά το θεματικό τουρισμό, mm-hmm. που αναζητά τον πολιτισμό. Και επίσης στη σύσκεψη που είχαμε σήμερα με τον κύριο Μανατίδη, θέσαμε και θέματα, ζήτημα που άπτονται του πολιτισμού. Παραδείγματος χάρη, είχα κάνει συνάντηση με την κυρία Μενδώνη για τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο πολιτισμού στην Καστοριά, που η κυρία Μεντώνη από τα πρώτα έργα που έβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης, και οφείλω να την ευχαριστήσω τη Λίνα, την περίοδο που ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης, την περίοδο δηλαδή του 22-23, ήταν τα έργα της Καστοριάς. Περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα χρήματα που ξεκίνησαν να υλοποιούνται, και βλέπουμε, ας πούμε, στη Μαυριώτισσα που γίνεται το έργο. Και άλλα πολλά μνημεία της Καστοριάς. Μένει φυσικά, έχουμε οριμάσει και τη μελέτη του Μεντρεσέ και άλλα μνημεία της Καστοριάς, συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων εδώ της Καστοριάς, και να ευχαριστήσω και την κυρία Σκρέκα, εννοείται. Την κυρία Σκρέκα, για την πολύ, και όλο το team φυσικά, της Εφορίας, που τρέχουν γρήγορα και τα έργα, αλλά και τα οριμάζουν τις μελέτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περαιτέρω πόρους για να υλοποιήσουμε κάποια που είναι πάρα πολλά χρόνια παρατημένα, κυρία Κοσμίδου. Ο Μεντρεσές τον βλέπουμε όλοι, το σχολιάζουμε, και κανένας δεν έχει ασχοληθεί. Και πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, βεβαίως. Έχει οριμάσει μελέτη, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια νομίζω και κάτι, 3.200. Σκεφτόμαστε με τον Περιφερειάρχη να δούμε την αναθεώρηση του τομεακού ΕΣΠΑ της περιφέρειας, να δούμε μήπως μπορέσουμε, ή σε συνεργασία που είχαμε σήμερα
και με το Δήμο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, να, είτε με κάποιο άλλο σχεδιασμό, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο. Μάλιστα. Κυρία... Γιατί ο τουρισμός χρειάζεται και κάτι να έχεις να επιδείξεις. Και νομίζω ότι ο πολιτισμός και η ομορφιά της Καστοριάς μπορούν να συνδυαστούν πολύ πολύ αρμονικά και να φέρουν επιπλέον τουριστικό κομμάτι, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας πέρα από τις επενδύσεις που μπορεί να φέρει το ΣΔΑΜ, περαιτέρω ενίσχυση, γιατί είδαμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι η βαριά μας βιομηχανία. Έτσι ακριβώς. Άρα και εμείς πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές για να δεχτούμε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι τουρισμού. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Το αρδρευτικό του γέρμα... Αφήσαμε και άλλα, τέλος πάντων. Καλά, αλλά... ναι. Κυρία Αντωνίου, ναι. Εγώ θέλω 3 ώρες σε συνέντευξη για να τα πούμε όλα. Είναι πάρα πολύ. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά βασικά και αυτή τη στιγμή και η κυρία Σχολεία Θηφυλάκων είναι από τα βασικά. Ήθελε ο κόσμος να ακούσει για τον ανασχηματισμό και τις σχέσεις συνεργασίες που θα έχετε με το νέο Υπουργικό Συμβούλιο για το αρδρευτικό του γέρμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Του φράγματος του Μεστορίου και του αεροδρομίου, πτήσεις με υδροπλάνο. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ήταν τόσο πολλά τα θέματα και που αναλύσαμε και ουσίας. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Και ουσίας. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, για ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ. Θα ανανεώσουμε πολύ σύντομα. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας. Ναι. Πολύ σύντομα ξανά με νεότερα. Έτσι, έτσι. Κάθε εβδομάδα να έχουμε νέα, κύριε Αντώνιο, αυτό θέλουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές μας. Αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Δήμος Φλόρινας και το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας συνδιοργάνωσαν το πρωί της Κυριακής 16 Ιουνίου εκδήλωση βράβευσης των εθελοντών αιμοδοτών ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολυετή προσφορά τους. Πάμε να δούμε ορισμένα αποσπάσματα. Σεβαστές αρχές, αγαπητοί αιμοδότες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση για τη βράβευση των συλλόγων αιμοδοτών και των εθελοντών αιμοδοτών με πολυετή προσφορά στο νοσοκομείο μας. Καλούμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, κύριο Μάντζο Γεώργιο, να προσέλθει στο βήμα για την έναρξη της εκδήλωσης. Σεβαστέ Πατέρα Καθάγγελε, εκπρόσωπε της Μητρόπολης Φλόρινας, κύριε Παπασωτηρίου, βουλευτή της Δήμου Φλόρινας, κύριε Τάσκα, αντιπεριφερειακή της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, με τη σειρά σας πάρω, κύριε Δοξάκη, διοικητή του πρώτου συντάγματος πεζικού, κύριε Χάτζιε, εκπρόσωπε του Δήμου Φλόρινας, κύριε Μιαούλη, διοικητή των θεσμιστικών υπηρεσιών του νομού Φλόρινας, κύριε Ρόζα και εκπρόσωποι του Δήμου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αιμοδότες. Το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας συμπληρώνει φέτος εσείως στα 60 χρόνια. Η αδιάλειπτη λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά μόνο σε εσάς, τους αιμοδότες και στην εθελοντική σας προσφορά. Η αιμοδοσία αποτελεί την επιτομή του εθελοντισμού μαζί φυσικά με την δωρεά οργάνων και την δωρεά του μυελού των οστών. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, γιατί θέλω να αποδομήσω 2 μύθους που αιωρούνται για την αιμοδοσία. Κάποιοι πολέμοι της, είτε λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, είτε λόγω άγνοιας ή οτιδήποτε άλλο, ισχυρίζονται ότι εγκυμονούν κινδύνους και για τον δότη και για τον δέκτη, κάτι που είναι ανυπόστατο εντελώς. Η εξέλιξη της επιστήμης, η επιστημοσύνη των γιατρών και του νοσηλευτικού μας προσωπικού σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε, εξασφαλίζουμε και τον δότη και τον δέκτη. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο μεταφοράς αίματος σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε και η τελευταία σταγόνα αίματος που δίνεται να αξιοποιείται. Γνωρίζετε φυσικά ότι το αίμα έχει μια ζωή συγκεκριμένη.
τότε φροντίζουμε το αίμα να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεύτερος μύθος. Δεν δίνω αίμα γιατί το πουλάμε. Είναι ότι χειρότερο έχει υποθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ξέρετε πλέον ότι από τη στιγμή που ένας δότης δίνει αίμα, αυτό εκμηλατείται μέχρι τη στιγμή που θα δοθεί στον δέκτη ή θα καταστραφεί. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται και ποιος το πήρε. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν την αιμοδοσία απαραίτητη για τη λειτουργία και για τη ζωή βασικά. Πολλές φορές και σε διάφορες περιόδους, όπως είναι η τωρινή, η καλοκαιρινή, οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Και λόγω του πληθυσμού, που αυξάνεται λόγω των τουριστών, και λόγω της πολλοί αιμοδότες φεύγουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όσες φορές έχουμε ζητήσει τη συνδρομή σας, η προσέλευσή σας είναι αθρώα και εξασφαλίζουμε όλοι ό,τι ανάγκες έχουμε και δεν κινδυνεύει καμία ζωή. Αυτούς τους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε κι εσείς. Είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης των ανώνυμων δεκτών προς τους ανώνυμους δότες τους για να τους εκφράσουν τις ευχαριστίες τους. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια έκφραση συνειδητοποιημένων ανθρώπων στις οργανωμένες κοινωνίες. Υπήρχαν και υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που για διάφορα θέματα εθελοντισμού. Στην πόλη μας, έχουμε διαπιστώσει όλοι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση στο θέμα του εθελοντισμού και σε διάφορες εκφάνσεις του. Τολμώ να πω, γιατί έχω ασχοληθεί με τον εθελοντισμό και παλαιότερα την προηγούμενη ιδιότητά μου, ότι όλα αυτά οφείλονται σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Χάτζη. Το Μιχάλη το φίλο. Είμαι σίγουρος, όσοι τον έχετε γνωρίσει, έχετε καταλάβει ότι το κάνει όχι γιατί θέλει να βγει αντιδήμαρχος, αλλά γιατί το ζει και το αισθάνεται. Σε όσες δραστηριότητες έχουμε κάνει, είναι η ψυχή. Συγχαρητήρια, Μιχάλη, και εκπροσωπώντας όλους τους πολίτες, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και ιδιαίτερα του Τμήματος Αιμοδοσίας για την πολυτιμότητα του συνδρομή τους, εξασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια σε αίμα και τη διατήρηση της ζωής. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με την πολύχρονη και ιδιωτελή προσφορά σας, εκτός από το ότι δίνετε ζωή, μας κρατάτε αισιόδοξους ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και δεν χάθηκε η ελπίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Διοικητή. Καλούμε τον συνδιοργανωτή της εκδήλωσης και εκπρόσωπο του Δήμου Φλόρινας, τον αντιδήμαρχο κύριο Χάτζη Μιχάλη, να προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμες αρχές, καταρχάς να μεταφέρω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου Φλόρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση λόγω απουσίας του από την πόλη μας. Σας βεβαιώνω με κάθε ειλικρίνεια στο λόγο μου, όντας στενός συνεργάτης τα τελευταία χρόνια, ότι ο Δήμαρχος μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και έθερμος υποστηρικτής σε κάθε δράση που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, όσο μάλλον στην κορυφαία πράξη της εθελοντικής αιμοδοσίας που προέρχεται αποκλειστικά από τον άνθρωπο και απευθύνεται αποκλειστικά στον άνθρωπο. Τιμούμε σήμερα τον εθελοντή αιμοδότη, τον άνθρωπο που κάθε φορά που προσέρχεται σε κάποιο τμήμα αιμοδοσίας χαρίζει ζωή σε τρεις συνανθρώπους του, που τροφοδοτεί με ζωή συνανθρώπους μας, οι οποίοι κάνουν καθημερινά μετακίνησεις, που
που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα τους στερινούς μήνες, όπως προείπε και ο κύριος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου. Τον άνθρωπο, τον αιμοδότη, που με την πράξη του δίνει στη λέξη εθελοντής την πιο σπουδαία σημασία. Αν ο εθελοντισμός ως τάση ζωής αποτελεί μια ξεχωριστή κοινωνική συμπεριφορά και μια απόδειξη κοινωνικού αλτρουισμού, τότε ο εθελοντισμός που εκφράζεται με την αιμοδοσία, τη δωρεά οργάνου και μισθών και ιστών και την παροχή δείγματος μυελού των οστών αποτελούν τη κορονίδα ανθρωπισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο εθελοντής αιμοδότης προφανώς και δεν περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Άλλωστε, ποιος θα έδινε το αίμα του με αντάλλαγμα κάποιο ειδικό αγαθό. Σε όλα τα ωφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας που προανέφερα, θα τολμήσω να προσθέσω ότι σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται δυστυχώς από ατομικισμό, οχαδερφισμό και κοινωνική αδράνεια, ο συμβολισμός της εθελοντικής αιμοδοσίας αποτελεί ίσως ένα από τα τελευταία απόρθητα οχυρά κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα μικρό παρασκήνιο σχετικά με την προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης. Έζησα την αγωνία του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου και των στελεχών του Τμήματος Ομοδοσίας για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης και κυρίως για τη διαχείριση του χρόνου βράβευσης των εθελοντών αιμοδοτών. Συμμετέχοντας και εγώ στην προετοιμασία, άκουσα τις φράσεις «Είναι πολλές οι βραβεύσεις», «Θα κουράσουμε τον κόσμο» και άλλα. Εύλογες ανησυχίες για την προετοιμασία κάθε παρόμοιας εκδήλωσης. Εγώ δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στους συμπολίτες μας εθελοντές αιμοδότες. Άλλωστε το θεωρώ δεδομένη, αφού η σημερινή εκδήλωση στέφτηκε με επιτυχία όχι σήμερα, όταν όλοι εσείς συμμετείχατε σε κάποια εθελοντική αιμοδοσία. Σήμερα είναι απλά η ημέρα για την απόδοση της ελάχιστης τιμής στο κάθε ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να είμαστε όλοι μας γεροί και δυνατοί, να είμαστε παρόντες και σε μελλοντικές εθελοντικές αιμοδοσίες και κάποια στιγμή η λίστα αιμοδοτών του τμήματος να γίνει μη διαχειρίσιμη λόγω της μεγάλης συμμετοχής εθελοντών αιμοδοτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη οι εκδρομείς έχουν προγραμματίσει τις εξορμήσεις τους. Για το πώς θα κινηθεί η Καστοριά το τριήμερο αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα μας ενημερώσει ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καστοριάς, κ. Ηλίας Αναστασίου. Καλησπέρα, κύριε Αναστασίου. Καλησπέρα, κύριε Κοσμέδο. Κύριε Αναστασίου, ελπίζω να έχουμε έτσι θετικά μηνύματα, θετικά νέα για την τουριστική κίνηση στην Καστοριά μας κατά τη διάρκεια του τριήμερου. Ναι, είναι ένα τριήμερο, όπως λίγο πολύ σαν όλα τα τρίμερα που κυλούν και στην περιοχή μας αλλά και σε όλη τη χώρα, αλλά δεν είναι τόσο έντονο θα έλεγα όσο είναι τις προηγούμενες χρονιές και αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι ο πολύ καλός καιρός είναι εξαιρετικός και ο κόσμος προτιμάει κυρίως επιλογές στην περιοχή, στις περιοχές της παραθαλάσσιας της χώρας μας. Μάλιστα, οπότε δηλαδή τώρα μπαίνει στο τραπέζι το κομμάτι του ανταγωνισμού της θάλασσας, κύριε Αναστασίου, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν λίγο μονοπόλιο όσον αφορά τις εξορμήσεις με την έννοια του εναλλακτικού, ορεινού, χειμερινού τουρισμού. Ναι, στην ουσία είναι το πρώτο τριήμερο επίσημα του καλοκαιριού. Λογικό είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, όλοι θέλουμε να αποδράσουμε στη θάλασσα. Και είναι μια ευκαιρία αυτή για να φύγει αρκετός κόσμος, λόγω και της άδειας της Δευτέρας, να πάει κάπου σε πιο δροσερά σημεία, τέλος πάντων, ή να έχει θάλασσα κοντά του. Καλά, δεν αγαπώ. Αναμενόμενο αυτό, λογικό είναι.
Αλλά σίγουρα υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ένταση που έλεγα που υπάρχει γενικά στα προηγούμενα τρίμερα. Καλά, δεν αγαπούν όλη την θάλασσα, κύριε Αναστασίου. Είναι και θέμα γούστου όλο αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει εντελώς δροσιά, εντελώς κάτι διαφορετικό. Εντάξει, η πλειονότητα θέλει την θάλασσα γιατί δεν τη χαίρεται όλο το χρόνο. Αλλά πλέον έχει αλλάξει, νομίζω, η κουλτούρα του Έλληνα όσον αφορά τις διακοπές. Σίγουρα. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά, απλά είναι η συγκυρία τέτοια. Αυτό θέλω να πω. Επειδή έχει πέσει αρκετά μακριά το τριήμερο, χρονολογικά εννοώ, του Αγίου Πνεύματος, λόγω ότι το Πάσχα ήταν το Μάιο και ήταν κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο όλο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Γενικότερα για το καλοκαίρι, κύριε Αναστασίου, ποιες είναι οι προβλέψεις? Θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, ήρεμο, δυνατό? Ποια είναι τα μηνύματα? Νομίζω λίγο πολύ θα κινηθούμε στα περσινά επίπεδα, δηλαδή σε ένα καλό καλοκαίρι. Τα μηνύματα είναι θετικά. Λόγω, βλέπουμε κιόλας και σε πανελλαδικό επίπεδο ότι θα πάμε για μια πολύ καλή χρονιά και φέτος. Ελπίζω να όντως κι εμείς να πάρουμε το μερίδιο που μας χρονολογεί και να μιλήσουμε ξανά στο τέλος της περίοδου του καλοκαιριού και να μιλάμε για ένα πολύ καλό καλοκαίρι του 2024. Μάλιστα, και νομίζω και η Καστοριά, παρόλο που δεν διαθέτει θάλασσα όπως και η υπόλοιπη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει κάποια βασικά πλεονεκτήματα ως τουριστικός προορισμός σε σχέση με άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί όπου θάλασσα δεν σημαίνει ότι είναι και παντού καλά, και την Αναστασίου για να τα λέμε και αυτά. Εγώ το έχω πει και νομίζω το έχουμε πει και πολλές φορές. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί σε πολλούς να πλεονέκτημα ότι είναι μοναδική περιοχή που δεν έχει θάλασσα, αλλά για μένα θεωρώ ότι είναι και ένα πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ώστε να τραβήξουμε κόσμο που θέλει αυτό ή την εναλλακτική. Τις εναλλακτικές διακοπές στο βουνό, στη λίμνη και στο ποτάμι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος τουριστών που προσελκύει η Καστοριά, κύριε Αναστασίου, δηλαδή ανθρώπους που τους αρέσει η ορειβασία, ανθρώπους από την τάδε ηλικία μέχρι την τάδε, ανθρώπους που θέλουν να ξοδέψουν ένα συγκεκριμένο budget για τις διακοπές τους? Έχουμε κάνει έτσι το προφίλ των τουριστών και των επισκεπτών ή είναι γενικό? Κοιτάξτε, κυρίως το προφίλ του τουρίστα που έρχεται στην Καστοριά είναι να έρθει να δει τις ομορφιές της πόλης, της περιοχής της ΠΕ Καστοριάς και συνδυαστικά την περιοχή των Πρεσπών και των Ιμφαίου. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τουρίστα, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος. Δηλαδή ένα τώρα από πακέτο. Εκεί και πέρα, βεβαίως, από εκεί και πέρα ανεβαίνει πάρα πολύ και το κομμάτι που θέλει πάρα πολλοί κόσμος να ζήσει την τοπική εμπειρία σε εναλλακτικό τρόπο, δηλαδή τουρισμού, είτε αυτό είναι πεζοπορία, είτε κάποιες άλλες δραστηριότητες με στη λίμνη ή οτιδήποτε γύρω από την περιοχή μας, ώστε να μείνει μια εμπειρία έντονη για να τη θυμάται στον προορισμό του όταν γυρίσει πίσω. Και υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες εδώ στην Καστοριά, κύριε Αναστασίου, πολλά αξιοθέατα, πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλά και τις ξενοδοχειακές μονάδες δεν το συζητώ, είναι, νομίζω μπορεί να καλύψει όλα τα οικονομικά, όλα τα γούστα, δηλαδή η Καστοριά έχει τα πάντα. Ναι, νομίζω σε αυτό το επίπεδο και στο κομμάτι του ξενοδοχειακού υπηρεσιών και στις εστίασεις νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πάντα υπάρχει όμως και η βελτίωση που πρέπει να γίνεται, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, αλλάζουν τα πράγματα και εμείς επίσης πρέπει να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ο τουρίστας που έρχεται στην περιοχή μας μένει ευχαριστημένος από τουλάχιστον από αυτές τις δύο υπηρεσίες που προαναφέρατε. Μάλιστα. Εννοείται πως, κύριε Αναστασίου, τα λέμε πάρα πολύ καλά, ότι πάμε πολύ καλά στο κομμάτι του τουρισμού, κάνουμε βήματα, κάνουμε καλά, γερά, δυνατά βήματα, αλλά δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Όπως κάθε κλάδος, έτσι και ο συγκεκριμένος κλάδος έχει κάποια προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Συνεπώς, ο τουριστικός τομέας, με ποια ζητήματα έρχεται αντιμέτωπος και αν αυτά μπορούν να επιληθούν και να επιληθούν και άμεσα.
Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα για μας είναι το κομμάτι της θέρμανσης των ξενοδοχειακών μονάδων μας. Mm-hmm. Το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε παντού όπου έχουμε βρεθεί και έχουμε συζητήσει με αρμόδιους φορείς. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια, όπως το έχουμε ζητήσει και σαν ξενοδόχοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία και στον ίδιο τον κύριο Περιφερειάρχη, σε μια συνάντηση που είχαμε πριν 2 μήνες περίπου. Ναι. Ελπίζουμε τώρα σιγά σιγά από ό,τι ανακοινώνται τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν και οι πρώτες συνδέσεις του φυσικού αερίου. Αυτό να βοηθήσει αρκετά όσες ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να συνδεθούν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο και τα επόμενα χρόνια να συνδεθούν και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία που θα μείνουν εκτός αυτής της περίοδου. Έχει ένα αυτό κόστος. Είναι ένα κύριο μεγάλο πρόβλημα για μας και επίσης το μεγάλο θέμα είναι η προβολή της πόλης, η οποία πρέπει να γίνεται συνέχεια, ασταμάτητα, mm-hmm. Παντού. Mm-hmm. Κύριε Αναστασίου, θα τα δούμε και τα δύο τα θέματα. Το πρώτο όσον αφορά το φυσικό αέριο. Υπάρχει ένα αλφα κόστος, δεν γνωρίζω σε μια επιχείρηση και πόσο μάλλον σε ένα ξενοδοχείο. Τι κόστος μπορεί να έχει σύνδεση με το φυσικό αέριο και αν θα είναι διατεθειμένοι οι συνάδελφοί σας ξενοδόχοι να προβούν σε αυτή την κατηγορία εξόδου, αν δεν υπάρξει κάποια επιδότηση για να γίνει σύνδεση. Γιατί φαντάζομαι το κόστος θα είναι τσιμπημένο, αλλά θα τα βάλουν κάτω προφανώς και θα δουν αν συμφέρει. Αν θα έχουν κέρδος στο μέλλον όσον αφορά τη σύνδεση. Σίγουρα το μεγάλο, το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε για μεγάλα κτίρια με πολλά τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε και τα αντίστοιχα μηχανήματα θα είναι υψηλού κόστους. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επιδοτήσεων ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε σε αυτά τα προγράμματα ώστε να επιδοτηθούμε. Περιμένουμε. Είμαστε σε μια αναμονή να δούμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνει και τίποτα αναγκαστικά θα συνδεθούμε. Δεν είναι, νομίζω υπάρχει άλλη επιλογή. Μα από ό,τι είναι μονόδρομος εσύ, ένα έξοδο που θα έρθει από το πουθενά κύριε Αναστασίου με ή χωρίς επιδότηση, αλλά στο οποίο πρέπει να προβείτε για να εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα, όχι κάποια χρήματα, αρκετά χρήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σίγουρα, γιατί θα γίνει και μια απόσβεση. Είναι λογικό αυτό. Έτσι, βάθος χρόνου, σε 5 χρόνια, σε 7, σε 10. Ναι, ανάλογα την επιχείρηση του καθενός, ναι, βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο που θίξατε, κύριε Αναστασίου, είναι η προβολή. Είχατε κάνει μια πολύ δυνατή προσπάθεια. Και εσείς ο σύνδεσμος ξενοδόχων και δεν θα σταματήσω να το λέω κάθε φορά που μιλάμε γιατί πραγματικά το θεωρώ από τα πιο πετυχημένα διαφημιστικά σποτ που έχουν βγει στον αέρα και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας. Νομίζω είναι, δεν όχι της Καστοριάς, πανελλαδικά. Πανελλαδικά το λέω. Εμείς θα το πούμε σίγουρα στην Καστοριά, είναι το πιο επιτυχημένο. Ναι. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο γιατί θυμάστε τι είχε γίνει, τι χαμός είχε γίνει με αυτό. Κοιτάξτε, το σποτ είναι μια ιστορία η οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν μπόρεσε να μας χρηματοδοτήσει το δεύτερο σποτάκι. Mm-hmm. Οι επαφές που γίνονται με τη νέα περιφερειακή αρχή και συγκεκριμένα με την εταιρεία τουρισμού και με την κυρία Φαρμάκη, και με τον κύριο Ζιμπίδη. Mm-hmm. Έχουμε έρθει σε μια συζήτηση, μας ζήτησε κάποια στοιχεία, τα έχουμε παραδώσει όλα. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το τελικό OK για να μπορέσουμε να γίνει τελικά αυτό το σποτάκι. Ναι, αλλά χρόνος τρέχει. Αν προλάβουμε φέτος καλώς, αν δεν προλάβουμε για του χρόνου, θα δούμε τώρα τέλος πάντων πότε θα γίνει. Αυτό με προλάβατε κύριε Αναστασίου, ο χρόνος τρέχει. Ο Ιούνιος έφυγε, πάει. Μένει δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος. Οπότε, ό,τι είναι. Και ένα σποτ δεν είναι βγαίνω, παίρνω το κινητό μου, τραβάω 2 πλάνα, γεια σας, το δημοσιεύω. Είναι μια δουλειά η συγκεκριμένη, να φανταστείτε. Περίπου η προετοιμασία όλη ήταν γύρω στους 4 μήνες. Οπότε, κύριε Αναστασίου, πάει το 24. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πιστεύουμε τώρα, επειδή μας ζήτησαν και ένα χρόνο μέχρι να προσαρμοστούν όλοι οι καινούργοι φορείς, ένα εξάμηνο. Ο χρόνος νομίζω τελειώνει, είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου ο χρόνος που μου ζητήθηκε, ναι. Ότι θα ετοιμάσουν κάποια πράγματα. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω και στο τελευταίο εξάμηνο στο κομμάτι της προβολής, αλλά και σίγουρα και η προηγούμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη λόγω εκλογών και τοπικά και εθνικά, ναι. Και μείναν αρκετά πράγματα πίσω. Πρέπει τώρα να τρέξουμε αρκετά να καλύψουμε αυτό το χρόνο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό, ότι πρέπει να βάλουμε όλοι
το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, να προχωρήσουμε μπροστά και να προχωρήσουμε γρήγορα. Έχουμε αργήσει τώρα. Έτοιμα. Οι εκλογές πάνε τώρα. Ένας χρόνος πέρασε και από τις βουλευτικές. Κοντεύουμε το χρόνο και τις δημοτικές και τις περιφερειακές. Εντάξει, τέρμα κύριε Αναστασίου, τώρα αυτό που είπατε και εσείς πολύ ορθά, πάμε να δούμε τι γίνεται στο σπίτι μας, στον οίκο μας, να πάνε όλα καλά. Ακριβώς. Τώρα, ας πούμε όμως, είναι η προβόλη που είναι πάρα πολύ βασικό και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Άλλο πολύ βασικό, κύριε Αναστασίου, είναι να υπάρχουν και ελκυστικά πακέτα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα τι είπατε. Να υπάρχουν και ελκυστικά πακέτα προκειμένου να προσελκυθούν οι τουρίστες. Εσείς ως σύνδεσμος ακολουθείτε μια κοινή γραμμή πλεύσης να κάνετε προσφορές για να έρχεται ο τουρίστας εδώ πέρα? Εμείς ήδη έχουμε ειδικά μας πακέτα τα οποία τα προωθούμε και κάθε επιχείρηση εννοείται και προσπαθεί να καλύψει τις ξενοδοχειακές ανάγκες και τον πελάτη φυσικά με τα πακέτα που διαθέτει. Που είναι δεδομένο. Μα όχι, ξέρετε, καμιά φορά, γιατί βλέπουμε σε άλλες περιοχές που έχουν σηκώσει, με συγχωρείτε για την λαϊκή έκφραση, πολύ ψηλά τον αμανέο όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, όχι μόνο δεν κάνουν πακέτα προσφοράς, αλλά των αντίον, οι τιμές τους είναι στα ύψη. Δηλαδή, όσο κάνει ένα μπουκαλάκι νερό, κάνει να αγοράσει ένα μηχανάκι. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε σίγουρα σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια βλέπετε το κόστος έχει ανέβει δυσθεώρητα, θα έλεγα. Στις προμήθειες, στην καθημερινότητα, στα καύσιμα, στα ρεύματα. Mm-hmm. Είναι λογικό όλο αυτό να περάσει στον καταναλωτή και στον πελάτη μας. Έτσι, από εκεί πέρα όμως οι τιμές μας είναι σε πολύ λογικά πλαίσια, θα έλεγα, και πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ναι, και γι' αυτό νομίζω ένας λόγος επιτυχίας των προηγούμενων χρόνων είναι και αυτός. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς οι Καστοριανοί, κύριε Αναστασίου, όσον αφορά τουλάχιστον την καφεστίαση, ότι πρέπει να διατηρούμε από τις πιο καλές τιμές σε όλη την χώρα. Ναι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε μόνο φτηνοί, πρέπει να είμαστε σωστοί. Είπα καλές, όχι φτηνές. Ναι, δεν είναι το θέμα φτηνό ακριβό. Αυτό που προσφέρουμε πρέπει να είναι αντάξιο αυτό που πληρώνει ο πελάτης και κάτι παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Κύριε Αναστασίου, τι θα κάνουμε και τον απολογισμό του τριημέρου, πώς πραγματικά κινήθηκε η Καστοριά κατά τη διάρκεια του Αγίου Πνεύματος. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, εκτός αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στη συζήτησή μας. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και να περάσει καλά. Έτσι και εγώ να σας ευχηθώ, κύριε Αναστασίου, καλές δουλειές, να δουλέψετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας και όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί όταν δουλεύετε εσείς αυτό έχει αντίκτυπο στην τοπική μας οικονομία και πραγματικά το θέλουμε όλοι πραγματικά αυτό. Σίγουρα αυτό θέλουμε όλοι, να γεμίζει η πόλη, να έχει κόσμο, να δημιουργείται μια επιχειρηματική δραστηριότητα και ένας οικονομικός κύκλος καλός για όλη την τοπική κοινωνία. Και να ξέρετε ότι όλο αυτό γυρνάει στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Είναι δεδομένο. Έτσι ακριβώς. Κύριε Αναστασίου, για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ειλικρινά εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης, καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα. 130 ευάλωτες οικογένειες με ανήλικα παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας στηρίζει ο οργανισμός Σκέλετρον Αγάπη για το Παιδί, Δράσεις για τον Άνθρωπο. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιώργος Νικολόπουλος, αναφέρθηκε στις δράσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Ψωμαδάκη. Με πολύ χαρά και με πολύ αγώνα, το τελευταίο διάστημα συναισθανόμενοι τις δυσκολίες των συμπολιτών μας μέσα από μια τεράστια οικονομική κρίση, άνοδο των τιμών των τροφίμων και γενικότερα της ενέργειας, συγκίνησης, τα καύσιμα κτλ. Έχουμε επιταχύνει ο εθελοντικός μας οργανισμός, ο Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί, Κέλετρον για τον Άνθρωπο, Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής αλληλεγγύης έχουμε επιταχύνει και εμείς τις δυναμικές μας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη βασικά σε τρόφιμα, σε επιστημιστικό πρόγραμμα μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε διαμορφώσει με πολλές ιδιωτικές εταιρείες αλλά και κοινωνικούς οργανισμούς. Έχουμε καταφέρει από πέρυσι το Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση να υποστηρίζουμε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι σε όλα αυτά τα θέματα, ικανή παροχή τροφίμων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ουσιαστικά σε μηνιαία βάση όπως είπαμε.
Επίσης, εκτός από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σε επίπεδο κοινωνικού παντοπολίου, έχουμε και πολλές άλλες αυτόχρονα δράσεις και παρουσία σε επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και στήριξης και άλλων φορέων. Παραδείγματι, το τελευταίο διάστημα παρευρεθήκαμε και με την παρουσία μας και στηρίξαμε εκδηλώσεις όπως η γιορτή της μητέρας στο Καπί. Επίσης κάναμε μία παρουσία στο γυροκομείο Καστοριάς με παροχή ειδών καθαριότητας το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες ημέρες, παροχή ειδών καθαριότητας και υγιεινής, και επίσης παρουσία σε πολλές δράσεις πολιτιστικών συλλόγων όπου κάνουμε ενημερώσεις, ευαισθητοποίησης για όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει ο οργανισμός μας, το Κέλετρο, Αγάπη για το Παιδί, Δράση για τον Άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί η κοινωνία της Καστοριάς στο τελευταίο διάστημα στήριξε πάρα πολύ με τις δυνάμεις που διαθέτει, την προσπάθεια που καταβάλουμε με τη λαχιοφόρο αγορά μας, εξάντλησε σχεδόν όλους τους λαχνούς και χίλια ευχαριστούμε γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 130 οικογένειες συνολικά, πάνω από 500 ωφελούμενους σε μηνιαία βάση με παροχή, όπως σας είπα, τροφίμων αλλά και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από εθελόντρια κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Θα ζητήσουμε λοιπόν τη στήριξη κοινωνία να συνεχίζεται και να ενημερώσω ότι στο επόμενο διάστημα θα βρεθούμε σε πάρα πολλές δράσεις, θα κάνουμε πολλές δράσεις και για τα οικογένειες με ανήλικα παιδιά υποστηρίζουμε στο πρόγραμμα Γιαχτήτα Ζωής Β' Κύκλος και στο πρόγραμμα Φροντίδα για Τρίτη Ηλικία Δεύτερος Κύκλος. Θα έχουμε λοιπόν μια σειρά από δράσεις, δωρεάν πάντοτε, για όλες αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.